people and welcome back to my channel! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορείς να κάνεις ένα lip scrub με προϊόντα που έχεις στο σπίτι ανά πάσα στιγμή. Οπότε, για πάμε να δούμε τι θα μας δείξει αυτό το βίντεο για σήμερα. Ας πέσει το intro! Για το σημερινό βίντεο θα χρησιμοποιήσω το ελαιόλαδο, το μέλι και το λεμόνι. Εάν θα χρησιμοποιήσετε κανέλα, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε λεμόνι ή το αντίστροφο. Αυτή τη συνταγή επίσης μπορείτε να τη βρείτε και στο προσωπικό μου blog, Imagination Fly, το οποίο θα έχω το website link κάτω στο description. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τη ζάχαρη, περίπου 4 κουτάλια μεγάλα της σούπας. Ένα μεγάλο κουτάλι ελαιόλαδο. Φυσικά αυτό θα το δείτε, κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεται περισσότερο, κάποιες φορές λιγότερο. Αυτό είναι ανάλογα, το ανακατεύουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω θα χρειαστώ περισσότερο. Πρέπει να πω ότι η ζάχαρη είναι τέλεια για το exfoliating των χιλιών, για να φεύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα από τα χείλη, και ταυτόχρονα το ελαιόλαδο είναι αυτό που το κρατάει πιο moisturized. Οπότε είναι αναγκαία και τα δύο για αυτό το scrub. Οπότε θέλουμε να μοιάζει κάπως έτσι. Στη συνέχεια θα βάλουμε το λεμόνι. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ λεμόνι, το θέλουμε περισσότερο για τη γεύση, δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο, οπότε είναι ξεκάθαρα για τη γεύση την οποία θα έχουν τα χείλη μας μετά. Λοιπόν, και θέλουμε στο τέλος να μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό μπορείτε να το φυλάξετε μέσα σε ένα μικρό μπολάκι και να το χρησιμοποιήσετε ξανά μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα προϊόντα δεν θα χαλάσουν ή θα λήξουν, οπότε είναι εντάξει. Για να λείψετε το scrub μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μία οδοντόβουρτσα την οποία δεν χρειάζεστε πλέον, είτε κάποιο άλλο είδους βουρτσάκι. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω την οδοντόβουρτσα. Μπορείτε να αλείψετε τα χείλη για περίπου 2 με 3 λεπτά. Μπορείτε να τα κάνετε είτε με την κυκλική κίνηση είτε πάνω κάτω πάνω κάτω. Λοιπόν, όσο scrub σας μένει, όπως είπα, μπορείτε να το φυλάξετε και να το χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη στιγμή. Προτιμότερο είναι αυτό το scrub να γίνεται είτε 2 είτε 3 φορές την εβδομάδα το maximum. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εγώ τα νιώθω πάρα πολύ moisturized και πάρα πολύ απαλά. Όταν αγγίζω επάνω μπορείτε να το νιώσετε κάνοντας αυτό το scrub. Επίσης θα τα νιώθετε πιο εξοντωμένα, ας πούμε. Οπότε είναι και μία λύση για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν injections, βεβαίως. Λοιπόν, on top of that, αυτό που χρησιμοποιώ είναι το Vaseline Lipozan, το οποίο θα το προσθέσω πάνω στα χείλη για περισσότερο moisturized. Και είμαστε έτοιμοι. So guys, αυτό ήταν το βίντεο και αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε τα subscribe σας, like, notification bell και αφήστε τα comments σας. Θα σας δω πάλι την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Until then, bye now!